Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, κύριε Κασίμη. Καλημέρα. Κύριε Παφίλη μας, τώρα εσύ τι ζητάς εκεί με την αστική τάξη στο βόρειο τομέα, να πούμε. Δεν είναι μόνο αστική τάξη στο βόρειο τομέα. Α, δεν είναι μόνο. Είναι Νέα Ιωνία, είναι Φιλαδέλφια. Ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι πολλές συνοικίες. Φυσικά υπάρχει ανομοιογένεια, αλλά έχει πολύ κόσμο λαϊκό. Και βέβαια, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Παραδείγματος χάνει στη Νέα Ιωνία με την Εκάλη και την Κηφισιά, αλλά όμως ακόμα τώρα και. Τώρα πλάκα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν εργαζόμενοι, ορίστε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εκεί στην Εκάλη, στο Κεφαλάριστο, εδώ παίρνει το ΚΚΕ ψήφους. Παίρνει ορισμένους ψήφους, οι οποίοι είναι και ιδεολογικοί ψήφοι. Ναι. Α, okay. Πώς δηλαδή, πάει τώρα το. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι το ΚΚΕ έχει την καλύτερη πολιτική και ότι αυτά που παλεύει για να γίνουν μια άλλη κοινωνία, δηλαδή σοσιαλιστική, είναι η καλύτερη και είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Λοιπόν, πώς πάει τώρα, πώς τα βλέπει, πώς πάει η πόλωση, ανεβαίνει εκεί, σας βλέπω. Καμπυλά σας βλέπω, ρε παιδί μου, γιατί τώρα, 4,5-5, τι είναι αυτά. Να σας πω, ελπίζουμε ότι θα διαψευστούν αυτά τα χαμηλά. Ναι. Γιατί αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι μια μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ταλαντεύτηκε την τελευταία στιγμή. Θα ήθελε να μας ψηφίσει, δεν το έκανε. Του λέμε ότι τώρα ήρθε η ώρα. Δεν έχει να λαμβάνει τίποτα από τους υπόλοιπους. Γιατί στις εκλογές κατεβαίνουν 4 μνημονιακά κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ και ΜΕΡΑ. Mm. Κύριο Βαρουφάκη, δύο φασιστές. Το ένα φασιστικό και το άλλο προς τα εκεί τίνει, δηλαδή ο Βελόπουλος και η Χρυσή Αυγή που πρέπει να μείνουν έξω από τη Βουλή και το ΚΚΕ. Και είναι, το δίλημα είναι πολύ απλό. Για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν διλήμματα. Τους υπηρετεί μια χαρά και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια που έκανε και έναν μικρό πρωταθλητισμό σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή πήρε από τους πολλούς και έδωσε στους λίγους. Και το ΚΚΕ είναι απέναντι σε όλα αυτά τα κόμματα που παλεύει στην πρώτη γραμμή, δεν έκανε πίσω πουθενά σε όλα τα μνημόνια, σε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές. Με αυτό τον αγώνα, τέλος πάντων, αν δεν υπήρχε μάλλον και αυτός ο αγώνας, ούτε ψίχουλο δεν θα δίνονταν αυτό το διάστημα. Και η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τον ελληνικό λαό με κάποιον που να τον επερασπίζεται και να είναι ισχυρός και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Το ΜΕΡΑ25 βλέπω το χαρακτηρίζεται μνημονιακό κόμμα. Μα γιατί δεν είναι. Ναι. Ο κ. Βαρουφάκης είχε πει ότι το 70% των μνημονίων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας θα το κάναμε κι εμείς έτσι ή αλλιώς. Και το θέμα των μνημονίων δεν είναι ποσοστιαίο. Το λέω γιατί ο κύριος Βαρουφάκης μιλάει με άλλα. Δηλαδή διαφορετικά για σας. Λέει ότι μόνη ψήφος αντίστασης στα μνημόνια είναι η ψήφος στο ΚΚΕ ή στο ΜΕΡΑ25. Ναι, ο κύριος Βαρουφάκης λέει πολλά. Και πάρα πολλά. Όπως δημιουργική ασάφεια, όπως ρεαλιστική σύγκρουση, κάτι δηλαδή λεκτικά τα οποία στην πραγματικότητα η δημιουργική ασάφεια κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο και η ρεαλιστική σύγκρουση είναι να τσουγκρίσουμε τα αυγά, να μην σπάσει τίποτα. Δηλαδή. Α, λέει για ρεαλιστική σύγκρουση. Υπάρχει ρεαλιστική σύγκρουση. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα. Άμα συγκρουστεί, κάποιο θα χάσει, κάποιο θα κερδίσει. Δεν γίνεται. Πρέπει να συγκρουστεί όμω. Είναι σαν να είναι δύο αυτοκίνητα για σύγκρουση και να σταματήσουν να κατέβουν κάτω να κάνουν διαπραγματεύσει. Χωρί να τα κάνει κανένα. Τα λέω έτσι γιατί πραγματικά. Αυτό είναι πολιτική απάτη απέναντι στον κόσμο. Και σε τελευταία ανάλυση ο κύριος Βαρουφάκης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και με το καπιταλιστικό σύστημα είναι. Επομένως δεν έχει κανένα να δώσει κάτι περισσότερο. Και έχει δηλώσει βέβαια ότι μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Σημασία λοιπόν έχει να ενισχυθεί το ΚΚΕ. Ειδικά από έναν λαϊκό κόσμο. Ναι. Ειδικότερα από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Πώς νιώθει αλήθεια το ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει ότι, έλεγε και λέει ότι είναι αριστερός, που έχει πάρει διαζύγιο βέβαια και είναι το καλύτερο παιδί των Αμερικάνων. Οι καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Γέμισε η Ελλάδα βάσεις καινούργιες. Κανένας άλλος δεν το έκανε. Έφερε τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Λέει ο Κατρούγκαλος ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι το παλιό που ξέραμε, είναι καλό σήμερα. Έχει πάρει συγχαρητήρια από τα κοράκια που έλεγε Μέρκελ, Δουνουτού και δεν συμμαζεύεται. Από όλα αυτά λοιπόν ξέρουμε ότι ένας κόσμος προοδευτικός αριστερός έχει απειδήσει, αισθάνεται όχι άσχημα απλώς, αλλά χάλια θα έλεγε κανένας και γι' αυτό να μην διστάσει τώρα, να το ρίξει στο ΚΚΕ γιατί σημασία δεν έχει ούτε αυτοδυναμία ούτε η κυβέρνηση συνεργασίας που θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Έτσι και αλλιώς λέτε θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα. Θα φτιάξουν κυβέρνηση. Είτε με δύναμη είτε με συνεργασία. Το έχει δηλώσει και η κυρία Γεννηματά. Ούτε σημασία έχει αν η ψαλίδα θα είναι 9, 10, 8 ή 7. Και λοιπόν
τι είναι προτιμότερο. Να βγουν περισσότεροι κομμουνιστές στη Βουλή ή να βγουν οι παραδοσιακοί και μεγάλοι αγωνιστές της αριστεράς. Εντάξει, αλλά τώρα ακούω. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Όπως η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κουίκ, κυρία Χρυσοβελόνη, ψηφίζεις λέει αριστερά και βγαίνει Κουντουρά. Λοιπόν, επομένως σημασία έχει να βγουν περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές, να πάρει ανάσα λίγο ο κόσμος, να παλέψουμε στη Βουλή πιο μαχητικά. Γιατί άλλο 15, άλλο 30, λέω ναι, ένα νούμερο. Όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τους αγώνες, εμείς μέσα στη Βουλή καταθέσαμε τροπολογίες για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Απορρίφθηκαν όλες. 150 και πάνω ήταν. Καταθέσαμε προτάσεις νόμων. Απορρίφθηκαν ή και δεν συζητήθηκαν. Επομένως, μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή θα δώσει μεγαλύτερες μάχες, θα πιέσει και σε συνδυασμό με την άνοδο των αγώνων των εργαζομένων μπορεί να σταματήσουμε, γιατί ναι, έρχονται και άλλα μέτρα και έρχονται τις εξυπνάδες. Όποιος διαβάσει την έκθεση της Κομισιόν το βλέπει. Αυτό πάλι η Κομισιόν να συνεδριάσει την επομένη των εκλογών χωρίς να έχουμε ουσιαστικά καμία κυβέρνηση. Αυτό σηματοδοτεί το τι έρχεται. Ναι. Δηλαδή η πολιτική είναι δεδομένη πια και είναι και δεδομένα τα κόμματα που τον υπηρετούν, είναι αυτά που κυβέρνησαν και κάποια άλλα συμπληρώματα που έρχονται σαν διάτοντες αστέρες και αποσύρονται μετά με τον τρόπο που σερβίρονται κυριολεκτικά. Και επομένως, επειδή έρχονται και άλλα μέτρα, λέω σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα και κυρίως με την ανάπτυξη των λαϊκών αγώνων, θα πάρει θάρρος ο κόσμος με ανεβασμένο ποσοστό του ΚΚΕ, μπορούμε να το σταματήσουμε και να αρχίσει πια ο λαός να διεκδικεί. Να διεκδικεί όχι πόσα λιγότερα θα χάσει, αλλά τι θα πάρει. Ναι. Γιατί στο πρόγραμμα δεν είναι τι θα πάρει ο λαός. Το πρόγραμμα είναι τι θα πάρουν επιχειρηματικοί όμιλοι που τους μειώνει τη φορολογία. Μαζί όλοι. Από 15 στα διανεμόμενα κέρδη σε 10% και τώρα λέει ο Μητσοτάκης σε 5, ενώ ο μισθωτός πληρώνει 22% φόρο. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουν ΚΚΕ οι εργαζόμενοι και οι μισθωτοί. Είναι δυνατόν, και όμως είναι. Αυτό σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη. Σημαίνει ανάπτυξη που είτε τη λένε βιώσιμη, είτε τη λένε είναι δίκαιη, σημαίνει ότι οι μισθοί είναι κάτω, σημαίνει εργασιακές σχέσεις ζούγκλας που υπάρχουν παντού. Κάτσε ρε Θανάση, εάν γίνουν επενδύσεις και τα λοιπά, πες ναι, με το ξέρω κεφάλαιο, με αυτούς. Ναι. Δε, σου λέει ότι ναι ρε παιδί μου, αλλά θα δημιουργηθούν και 100.000 θέσεις εργασίας, ας πούμε. Να σας πω κάτι, ναι, θα μένει με ποιους όρους θα πάνε στη δουλειά. Το ότι μπορεί να γίνουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει. Mm. Αλλά τώρα αυτά τα παραμύθια για 500.000 καινούριους που σερβίρουν, αυτά θέλει γιγαντιές. Εντάξει τώρα, αυτή τώρα οι αριθμοί είναι. Ξέρετε ποιο είναι. Ναι. Ας πάρουμε το παράδειγμα της ανάπτυξης του τουρισμού. Ναι. 35 εκατομμύρια τουρίστες. Ναι. Θησάβρισαν ποιοι? Οι μεγαλοξενοδόχοι και τα tour operators. Ο ξενοδοχοϊπάλληλος του μειώθηκε ο μισθός. Ο ξενοδοχοϊπάλληλος δουλεύει 12 ώρα, θα δουλεύει όλη την τουριστική περίοδο με βάση τη συλλογική σύμβαση που ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς κανένα ρεπό. Και επίσης το μήνα Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη, αν έχει 70% πληρότητα, αν έχουν τα ξενοδοχεία, δεν θα παίρνει ούτε ένα ρεπό και θα τα παίρνει στο τέλος. Αυτό είναι 1920. Κυριολεκτικά, η οδηγή της Τρένοσε, ναι, με σύμβαση που την ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας, δουλεύουν 9 μέρες συνέχεια, χωρίς κανένα ρεπό. Οι γιατροί 12 ώρα. Δηλαδή, μόλις για ένας γιατρός είναι τέταρτη μέρα, λέει. Που δουλεύω συνεχώς και ξέρετε, είναι και σε πολύ λεπτές θέσεις. Τέτοιο λοιπόν, για να βγουν τα κέρδη και να αποδώσουν επενδύσεις, τα κέρδη δεν βγαίνουν από την εξυπνάδα των επιχειρηματιών των μεγάλων. Βγαίνουν από την εκμετάλλευση. Εντάξει ρε παιδί μου, θα σου πει όμως ο άλλος ότι εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον δημιουργούνται. Πλούτησε ο μεγάλο ξενοδόχος, αλλά δούλεψε και ο Ταβερνιάρης, δούλεψε και ο αυτό. Και κοιτάξτε τα πολλά, τα αυτά ξέρετε είναι all inclusive. Είναι τα πεντάστερα και άλλοι παίρνουν ψηλά. Οι Ταβερνιάρηδες και οι υπόλοιποι. Επομένως τέτοια ανάπτυξη το 2019 με 3 και 4 εκατοστάρικα. Με δουλειά. Είναι δραματικό αυτό. Είναι 390, έλεγε προχθές. Πρόοδος είναι αυτά που λέμε εμείς. Πλήρης απασχόληση, μείωση του ωραρίου. Η τεχνολογία τι κάνει? Μεγαλώνει την ανεργία. Αντί να προσληφθεί ο κόσμος, απολύεται.
Αντί να μειωθεί το ωράριο εργασίας, αυξάνεται. Χωρίς όριο. Λοιπόν, να βάλουμε φρένο στην τεχνολογία για να. Όχι, δεν εννοεί αυτό τώρα. Εντάξει τώρα, δεν εννοεί αυτό. Θα μπορούσε να δουλεύει λιγότερο ο κόσμος και να πληρώνεται καλύτερα. Η τεχνολογία που υπάρχει και, γενικά την ανάπτυξη της επιστήμης, έπρεπε ο άνθρωπος να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται καλύτερα. Καλύτερες συνθήκες. Και να έχει περισσότερο κοινωνικό χρόνο. Λοιπόν. Συμβαίνει το ανάποδο. Αυτά, γι' αυτά εμείς λοιπόν παλεύουμε και οι άλλοι. Όλοι τους έχουν συμφωνήσει σε αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα, σε αυτή την άθλια πραγματικότητα που ζουν σήμερα. Λοιπόν, Θανάση μου, καλημέρα. Καλημέρα. Στο ΚΚΕ λοιπόν την ψήφο. Καλημέρα. ΚΚΕ, να σε καλά. Να σε καλά.